Περνάμε τώρα στις νέες καταγγελίες που έκανε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη για τον ιδιοκτήτη του μοιραίου Λούνα Πάρκ. Υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν παροπλισμένο, προοριζόταν για παλιοσίδερα και μετασκευάστηκε πρόχειρα για να λειτουργήσει με κίνδυνο τη ζωή των επιβενώντων. Απορία βέβαια προκαλεί πως το παιχνίδι αυτό έπαιρνε μέχρι και πέρυσι πιστοποίηση καταλληλότητας. Παροπλισμένο παιχνίδι που προοριζόταν για παλιοσίδερα στη Βουλγαρία σκότωσε τον 19χρονο Γιάννη, όπως καταγγέλει ο πατέρας του. Το μηχάνημα αυτό είναι μια κατασκευή, ιδιοκατασκευή στη Θεσσαλονίκη, η οποία αγοράστηκε από έναν αντίστοιχο επιχειρηματία στην Κατερίνη, ο οποίος το είχε παροπλισμένο από το 2010. Το συγκεκριμένο το αγόρασε ως scrap ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Το 2020 με τη λογική να το πάει στη Βουλγαρία για να το ανακατασκευάσει. Το μηχάνημα λοιπόν αυτό από το 20 παίρνει βεβαιώσεις μεγάλων εταιριών για την αξιοπιστία του. Παράλληλα, για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες στρεφεί τα βέλη του στη Δημοτική Αρχή Κασάνδρας για απευθείας αναθέσεις που λάμβανε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ. Έχω στα χέρια μου πλέον επίσημα με δημόσια έγγραφα τη σχέση του Δήμου με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Με απευθείας αναθέσεις του 21, χωρίς να υπογράφει και χωρίς να περνάει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει σχέση Δήμου και συγκεκριμένου επιχειρηματία τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών. Ο ΣΚΑΙ παρουσιάζει έγγραφο με ημερομηνία 21-12 του 2021, με το οποίο ο ιδιοκτήτης του μοιραίου Λούνα Πάρκ αναλαμβάνει να στήσει εγκατάσταση με φουσκωτά παιχνίδια για την περίοδο της πρωτοχρονιάς στο Δήμο Κασανδρίας. Μάλιστα, όπως καταγγέλει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, όλα τα παιχνίδια εμφανίζονται να έχουν πάρει έγκριση από τεχνικό που υπέγραφε υπεύθυνες δηλώσεις για την καταλληλότητά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, η σύζυγος του επιχειρηματία λαμβάνει χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ. Και να δεν υπάρχουν, απλώς υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες πρέπει να ασκούνται από τον καθένα ο οποίος είναι τελικά αρμόδιος. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να έχει γίνει μελέτη του θεσμικού πλαισίου, να ξέρει κανείς τη δουλειά του, να ξέρει τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει. Και φυσικά να το κάνει στην πράξη, διότι το θεσμικό πλαίσιο από μόνο του δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν αν δεν έχει εφαρμοστές. Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του άτυχου Γιάννη, παρουσία φίλων του και κατοίκων της Κασάνδρας. Δύο ντοκουμέντα θα μας παρουσιάσει τώρα ο Γιάννης Σουλιώτης. Γιάννη, παράτυπα με 5 υπεύθυνες δηλώσεις και όχι πιστοποίηση από αρμόδια εταιρεία λειτουργούσε το Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από τις 5 αυτές υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες παρουσιάζουμε σήμερα, οι 2 αφορούν στις συνθήκες ασφάλειας της εγκατάστασης. Πάμε να δούμε τι λένε. Απευθύνονται προς τον Δήμο Κασάνδρειας, έχει ημερομηνία σύνταξης 3 Μαΐου 2024 και υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό. Τι αναφέρει σε αυτήν? Έγινε επιθεώρηση της σωστής ανέγερσης της εγκατάστασης έδρασης, των μεταλλικών κατασκευών, οπτικός έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού και των υδραυλικών συστημάτων, καθώς και έλεγχος των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του εξοπλισμού και της κατάλληλης γύρωσης. Και εδώ είναι το σημαντικό. Το συγκρότημα πληρεί όλους τους κανόνες τεχνικής και ασφάλειας και μπορεί να λειτουργήσει για το κοινό χωρίς κίνδυνο. Αυτή είναι η μία από τις 5 υπεύθυνες δηλώσεις. Η δεύτερη υπεύθυνη δήλωση, πάμε να δούμε, είναι η συγκεκριμένη και οι 2 αφορούν το επίμαχο παιχνίδι όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Και αυτή λοιπόν είναι, απευθύνεται στο Δήμο Κασάνδρειας. Έχει συνταχθεί την ίδια ημερομηνία, 3 Μαΐου 2024, και φέρει την υπογραφή του ίδιου μηχανολόγου μηχανικού. Η συγκεκριμένη λοιπόν υπεύθυνη δήλωση αναφέρει το εξής. Έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος και την ασφάλεια θεατών και εργαζομένων. Πέραν του ότι είναι παράτυπο, διότι δεν αρκεί μια τέτοια δήλωση, προκαλεί εντύπωση πως ένας μηχανολόγος πιστοποιεί ότι τα μηχανήματα που δείξαμε σε τι κατάσταση είναι, υποτίθεται 2 ή 3 μήνες πριν ήταν σε πλήρη λειτουργικότητα. Για να... Εδώ το βλέπουμε. Να αυτό, επαναλάβουμε ότι σε συνέχεια και αυτού που μόλις ανέφερες, ότι η τελευταία πιστοποίηση, επίσημη πιστοποίηση, έχει υπογραφεί στις 4 Αυγούστου του 2023. Είχε διάρκεια 8 μηνών και ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης των μηχανημάτων του Λούνα Πάρκ έπρεπε να κάνει επανέλεγχο 8 μήνες αργότερα, δηλαδή στις 4 Απριλίου του 2024, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.